Σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, προχωρά αύριο το μεσημέρι η Ελμέη Ηρακλείου με φόντο τα αυξημένα προβλήματα στον χώρο της εκπαίδευσης, τα εκατοντάδες κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό, τη δραματική μείωση των διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών, τις μειωμένες προσλήψεις αναπληρωτών και όχι μόνο. Οι εκτιμήσεις οι δικές μας είναι ότι τα κενά τα πραγματικά είναι πάνω από 300, με την έννοια ότι συγχωνεύονται τμήματα, αναγκάζονται να λειτουργήσουν σχολεία με πολύ μεγάλο αριθμό μαθητών στα τμήματα. Δυστυχώς έχουμε υδροκεφαλισμό στην πόλη σε πολλά λύκεια. Ειδικά το μουσικό και το καλλιτεχνικό, αλλά το μουσικό σχολείο που το ξέρω πολύ καλά, αντιμετωπίζει οξυμένο κτηριακό πρόβλημα. Τώρα πια, μόλον ότι δεν είναι κατάλληλα, τουλάχιστον ήταν κάπως ασφαλή, τώρα πια δεν αρκούν. Καταγράφουμε, αναδεικνύουμε, ενημερώνουμε, πιέζουμε και από εκεί και μετά χρειάζεται όλοι να είμαστε σε μία ετοιμότητα. Οι συνάδελφοι μας νεοδιόριστοι απειλούνται με αξιολόγηση για να κριθούν ξανά εάν δικαιούται να είναι στην εκπαίδευση. Οι συνάδελφοι μας αναπληρωτές απειλούνται ξανά με γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Εμείς αντιστεκόμαστε, διεκδικούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια από το μισθό μας. Δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του ένας νεοδιόριστος εκπαιδευτικός με μισθό των 730 ευρώ. Παράλληλα, τόνισα την ανάγκη λήψης μέτρων για την αντισεισμική θωράκιση των σχολείων, καθώς και τη δρομολόγηση διαδικασιών για την ανέγερση νέων σχολικών κτηρίων για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών. Ωστόσο, δεν έχουν καλυφθεί ούτε οι στοιχειώδεις ανάγκες επισκευής κτηρίων και βεβαίως αντισεισμικής θωράκισης των σχολείων. Καλούμε την πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της και να καλύψει αντισεισμικά τα σχολεία. Δεν θέλουμε να έχουμε θύματα και από αυτή την άποψη. Έχουμε θύματα από την άποψη της αντιλαϊκής πολιτικής να μην θρηνήσουμε και νεκρούς. Εκπαιδευτικοί έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στη βιβλική καταστροφή στη Θεσσαλία και εξέφρασαν την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή τους στους πληγέντες. Δηλώνουμε ότι τα σχολεία της Θεσσαλίας πρέπει να λειτουργήσουν με απόλυτη μέρημνα του κράτους, να καλύψουν τις ανάγκες σύντησης, στέγασης των παιδιών και των εκπαιδευτικών και μεταφοράς. Καμία σκέψη για τηλεκπαίδευση είναι προσβολή της παιδαγωγικής, της ηθικής και της φιλοτιμίας γενικώς των εκπαιδευτικών και του λαού.